Λοιπόν, coach, πέρασε και το παιχνίδι με το πέραμα. Έκανες αρκετές αλλαγές. Δικαιώθηκες και 0-3 στην επόμενη φάση ο Εθνικός. Κατά να σε ρωτήσω πώς είδες το παιχνίδι και κατά δεύτερο λόγο, αν θέλεις κάποια συγκεκριμένη ομάδα στον ημιτελικό. Καταρχήν δεν είναι θέμα δικαίωση, είναι θέμα δουλειάς. Τα παιδιά δουλεύουν. Τους έδωσα την ευκαιρία να μου αποδείξουν ότι μπορούν. Αποδείξαν ότι μπορούν. Ήταν πάρα πολύ καλή, ειδικά οι μικροί, ο Μπουραήμης, ο Δασκαλάκης. Δώσανε κάτι παραπάνω από ό,τι περίμενα. Και νομίζω ότι σε κάποια παιχνίδια στο μέλλον πάλι θα ξαναπαίξουν και η ηλικία και το μέλλον είναι μπροστά για αυτούς. Πώς τους βίωσες εσύ στα αποδυτήρια μέσα μετά το παιχνίδι και πριν το παιχνίδι, τα νέα τα παιδιά αυτά, επειδή ξέρω ότι δουλεύεις, σου αρέσει να δουλεύεις με νέα παιδιά. Εντάξει, το θέμα είναι να τους δείξεις εμπιστοσύνη. Από τη στιγμή που τους δίνεις εμπιστοσύνη, νομίζω ότι το εκμεταλλευτήκανε και το αποδείξανε. Εμένα μου αρέσει να δουλεύω με νέα παιδιά, δεν το συζητάμε, γιατί και τόσα χρόνια αυτό κάνω. Και γι' αυτό σου λέω ότι και πάλι θα τους ξαναδείξουμε εμπιστοσύνη. Υπάρχει κάποια ομάδα που θέλεις έτσι, είμαστε τετράδα πλέον. Εντάξει, και οι τρεις ομάδες που έχουν περάσει, εισάξεις, και οι τέσσερις ομάδες, πιστεύω ότι είμαστε περίπου σε ίδιο μήκος κύματος. Όποιος και να παίξουμε δεν με ενδιαφέρει. Ίκαρος Καλυθέας πλέον ένα ακόμα μάτς, ίσως το πιο δύσκολο. Πιστεύω είναι από τα πιο δύσκολα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Ο Ίκαρος και στο πρώτο παιχνίδι ήταν καλός, ανεξάρτητα που εμείς και με 10 παίκτες κερδίσαμε. Έχει παίκτες, έχει ποιότητα, έχει εμπειρία και νομίζω ότι είναι ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια. Πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ, κότσο. Να είσαι καλά.